Αξίζει να σταθούμε λίγο στο επίτευγμα μιας ερευνητικής ομάδας με επικεφαλής τον κύριο Κώστα Θοκταρίδη, καθώς βρέθηκε ένα βάγιο πλοίου, ένα πλοίο το οποίο το είχαν επιτάξει οι Γερμανοί, τορπιλίστηκε από το υποβρύχιο Κατσόνη το 1943. Το ναυάγιο βρίσκεται σε μία άριστη κατάσταση, η αλήθεια είναι, και η γενική του εικόνα, όπως έχει τονίσει και τόνισε ο κύριος Θοκταρίδης, είναι σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος τον Απρίλη του 1943. Βλέπουμε χαρακτηριστικές εικόνες, βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα, Εύη. Είναι από το Rov Services στο YouTube και υλικό βεβαίως που έχει τραβήξει ο κύριος Θοκταρίδης και είναι πολύ σημαντικό και πολύ εντυπωσιακή αυτή η εικόνα, καθώς μας έρχεται από ρομπότ το οποίο έφτασε στο βάθος στο οποίο βρίσκεται το ναυάγιο. 90 μέτρα αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Και φέρνει έτσι στην επιφάνεια και στο προσκήνιο ένα πολύ σημαντικό ναυάγιο με μια ιστορία εξίσου σημαντική και εξίσου ενδιαφέρουσα. Το ναυάγιο βλέπουμε και στα πλάνα και στις εικόνες. Έχει καλυφθεί από θαλάσσιους οργανισμούς, αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν βρίσκεται σε μια πολύ καλή κατάσταση. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στην συγκεκριμένη ερευνητική ομάδα. Ρομπότ κατέβηκε κάτω. Πάμε στον κύριο Θοκταρίδη να μας τα πει καλύτερα. Δίτης, Κώστας Θοκταρίδης, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Επιχειρήσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μας, κύριε Θοκταρίδη. Επιχειρήσαμε να κάνουμε ένα πρόλογο πάνω κάτω. Να αναφερθούμε στο θέμα αναφορικά με κάποιες λεπτομέρειες που δεν γνωρίζει ο κόσμος. Δηλαδή, πώς προέκυψε αυτή η επιχείρηση. Αυτό είναι, είχαμε κάνει πιο παλιά και συγκεκριμένα το 2018 σε συνεργασία με το πολεμικό ναυτικό τον εντοπισμό του υποβρυχίου Κατσόνης, ο οποίος ναυάγησε το Σεπτέμβριο του 1943. Οπότε γνωρίζαμε την ιστορία του συγκεκριμένου ναυαγίου, ήταν ένα από τα θύματα του Κατσόνη και υπήρχε και η ιδιόμορφη ιστορία ότι είχε γράψει το καταπληκτικό βιβλίο ο ύπαρχος του υποβρυχίου Κατσόνης, ο Ηλίας Τσουκαλάς, το οποίο είχε βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών το 1952 και περιέγραφε την εξής ατάκα: ούτε και εμείς θα το ξέραμε αν δεν μας το έλεγε ο Ισπανός καπετάνιος του επιταγμένου από τους Γερμανούς αλλά με ισπανική σημαία φορτηγό σαν σύντορο. Το πλήρωμά του τους μαζέψαμε από τη θάλασσα ξυλιασμένους από το κρύο, όταν μία τορπίλη χτύπησε το στόχο, μα δεν εξεράγει. Ο πρώτος μηχανικός του Ισπανικού εκείνη την ώρα βρισκόταν στο μηχανοστάσιο και είδε τη μούρη του θαλασσινού αυτού τέρατος, εννοεί την τορπίλη, να φτάνει στον ώμο και πήγε να το στρίψει. Λοιπόν, από αυτό το ρήγμα μπουκάρεσαν τα νερά του κήτους και το καράβι βυθίστηκε. Αυτό είναι ακριβώς όπως το έχει γράψει ο Τσουκαλάς το 1952, ο ύπαρχος δηλαδή του υποβρυχίου. Είναι ο πατέρας της Μπίλιο Τσουκαλά, της γνωστής δημοσιογράφου. Και ήταν ένα από τα πρώτα βιβλία που είχα διαβάσει ναυτικής ιστορίας. Οπότε, κύριε Θοκταρίδη, πάντοτε είχα στη μνήμη μου. Το ψάξατε αρκετά, δεν ήταν τυχαία επιχείρηση. Προέκυψε μέσα από ιστορικά ντοκουμέντα, καταγεγραμμένα. Σωστά. Η περιπολία αυτή ήταν ιδιαίτερη του Κατσόνη, γιατί ήταν η πρώτη περιπολία την οποία είχε το υποβρύχιο κάνει, δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που ξαναήρθε στην Ελλάδα, καθώς από την αποδημία του στόλου, τον Απρίλιο του 1941, δύο χρόνια νωρίτερα δηλαδή, δεν είχε καταφέρει να πλεύσει ο Κατσόνης. Είχε διάφορα προβλήματα, ήταν σε μια διαρκή επισκευή, είχε κάποια θέματα, είχε βυθιστεί και μέσα στο λιμάνι της Βηρητού, οπότε ήταν η πρώτη του περιπολία και ήταν πάρα πολύ σημαντική τόσο για την ψυχολογία του πληρώματος, αλλά και γενικότερα για το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Ερώτηση, που ήταν, κύριε Θοκταρίδη, το εξωτερικό. Η αιτία της βύθισης επιβεβαιώθηκε και μέσα από το πρακτικό σκέλος της επιχείρησής σας. Εξ ολοκλήρου. Δηλαδή αυτό που βρήκαμε ήταν ένα ανέπαφο ναυάγιο με τη μόνη, ας το πούμε, βλάβη, μια οπή, η οποία είχε γίνει στα αριστερή πίσω πλευρά, ακριβώς όπως είχε πει το report στην έκθεση του κυβερνήτης του Κατσόνη, ο Λάσκος. Και είναι μια μεγάλη τρύπα στρογγυλή που φαίνεται και στα πλάνα και στις εικόνες από την τορπίλη. Και
Κύριε Θακταρίδη, είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή τα πλάνα στην οθόνη μας και τα βλέπουμε, καθώς μας ενημερώσατε ότι κατέβηκε ένα ρομπότ και ουσιαστικά τράβηξε αυτό το υλικό. Περνώντας έτσι το πρακτικό κομμάτι, εσείς βρισκόσασταν κοντά, οπότε βλέπατε με την κάμερα και κατευθύνατε το ρομπότ. Πόση ώρα σας πήρε για να κάνετε μια ολόκληρη έτσι, βόλτα γύρω από το ναυάγιο? Αυτή η αποστολή στην ουσία ήταν 3 ταξίδια. Στο πρώτο ταξίδι βρήκαμε ένα ναυάγιο το οποίο ήταν ακριβώς ίδιων διαστάσεων, αλλά ήταν μια θαλαμιγός που είχε βυθιστεί το 1998 με ίδιο μέγεθος, οπότε θεωρούσαμε στην αρχή ότι είναι αυτό το ναυάγιο. Εκεί όταν κατέβηκε το υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο όχημα και μάλιστα ήταν και σε μεγαλύτερο βάθος, 129 μέτρα, καταλάβαμε ότι πρόκειται για μια θαλαμιγό που ονομάζεται Αλεξάνδρα. Υπάρχει στα ιστορικά στοιχεία. Οπότε ταυτοποίησαμε αρχικά τη θαλαμιγό. Μετά στη δεύτερη αποστολή βρήκαμε ένα άλλο ναυάγιο σε βάθος 110 μέτρων που πάλι είχε τις διαστάσεις στην ίδια περιοχή, το οποίο ήταν ένα άγνωστο μέχρι τώρα ναυάγιο που δεν είναι γνωστό, δηλαδή δεν έχουμε ταυτοποιήσει ποιο είναι και καταλάβαμε ότι δεν είναι αυτό. Και στην τρίτη αποστολή, στο τρίτο ταξίδι, εντοπίσαμε το συγκεκριμένο πλοίο, αυτό το ισπανικό ατμόπλοιο, που είναι σε βάθος 98 μέτρων. Αυτές οι επιχειρήσεις ταυτοποίησης και εντοπισμού ναυαγίων, πόσο σημαντικές είναι? Κοιτάξτε, είναι μια, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω ένα είδος χόμπι. Είναι μια δραστηριότητα δηλαδή που δεν έχει οικονομικό όφελος ούτε κάτι άλλο. Είναι ένα παζλ ιστορικό το οποίο συμπληρώνεται από το παρελθόν με τη σύγχρονη τεχνολογία που είναι τα ρομποτικά, οπότε δεν υπάρχει ρίσκο στο να πάθει κάποιος κάτι γιατί είναι μεγάλα τα βάθη. Και πολλές φορές απαιτείται αρκετή ώρα. Οπότε το όχημα συνδέεται με ένα καλώδιο και σε πραγματικό χρόνο από το σκάφος μπορούμε και βλέπουμε και χειριζόμαστε το όχημα. Είναι σαν drone, φανταστείτε. Απλώς είναι 140 κιλά, είναι μεγάλου όγκου και βάρους σε σχέση με τα drone. Μέσα από αυτό το καλώδιο έχουμε την εικόνα και μεταφέρουμε το ρεύμα, το οποίο είναι αρκετά μεγάλη ενέργεια, είναι περί τα 10 kVA. Δηλαδή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσουμε μπαταρίες και τέτοια πράγματα. Και έτσι γίνεται η έρευνα. Εμείς έχουμε τέτοια οχήματα, έχουμε συγκεκριμένα 9 οχήματα, οπότε όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο και κάποια περισσεύματα και καλό καιρό, μπορούμε να κάνουμε κάποιες τέτοιες εξορμήσεις, που είναι έτσι ιστορικής σημασίας, υπό την έννοια ότι έχουμε ένα πάθος με την ναυτική ιστορία και ιδιαίτερα την ελληνική. Οπότε θεωρώ ότι η ανάδειξη της ναυτικής ιστορίας είναι πολύ σημαντική και πρέπει να γίνεται. Κύριε Θακταρίδη, μπορεί κάποιος σε αυτά τα βάθη και με αυτή την παλαιότητα, συνυπολογίζοντας και αυτή την παλαιότητα, να βρει κάποια αντικείμενα τα οποία παραμένουν μέχρι και σήμερα άθικτα στο εσωτερικό των ναυαγίων των πλοίων? Δεν μπορούμε με τα οχήματα αυτά. Ο σκοπός μας δεν είναι να διεισδύσουμε στο εσωτερικό. Κάνουμε μια καταγραφή και μια ιστορική αναφορά. Δηλαδή, κάναμε μια πολύ καλή έρευνα μεγάλης κλίμακας στα γερμανικά αρχεία, στα βρετανικά αρχεία, στα ελληνικά αρχεία της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, καθώς επίσης και στα ιταλικά αρχεία, γιατί η Κύχνος ήταν ιταλοκρατούμενη εκείνη την εποχή, κυρίως. Η διοίκηση δηλαδή ήταν ιταλική. Οπότε, συνδυάσαμε αυτές τις 4 πηγές πληροφοριών και γι' αυτό το λόγο η ομάδα μας είναι αρκετά μεγάλη. Δηλαδή, δεν είμαι μόνο εγώ. Αν μου επιτρέπετε, μπορώ να σας πω και τα υπόλοιπα μέλη. Βέβαια, να τα πούμε, βέβαια. Αν δεν καταχράζομαι το χρόνο. Καθόλου. Είναι ο Πλάτωνας ο Αλεξιάδης, ο οποίος είναι Καναδός. Είναι ένας με ελληνικό όνομα, λένε Καναδός ερευνητής, ένας από τους καλύτερους στον κόσμο, ο οποίος μας βοήθησε με τα ιταλικά αρχεία. Είναι ο Τάσος Αναστασάκης, ο οποίος έχει ασχοληθεί και αυτός με τις μυστικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της κατοχής και συγκεκριμένα με την Πελοπόννησο, καθότι το υποβρύχιο αυτό, πριν κάνει την επιθετική αυτή περιπολία και βυθίσει αυτό το πλοίο και άλλο ένα, είχε αποβιβάσει δύο πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών των ελληνικών στην Πελοπόννησο, από το οποίο ξεκίνησε ένα σημαντικό αντάρτικο εκεί. Δηλαδή έγιναν μετά πολύ σημαντικές ενέργειες με ασύρματο και άλλα εφόδια. Είναι ο Νίκος ο Ανέστης, ο οποίος είναι από τα υποβρύχια του πολεμικού ναυτικού ειδικός. Ο Σπύρος Βουγίδης επίσης είναι του πολεμικού ναυτικού και αυτός αξιωματική και οι δύο και έχουν μεγάλη εμπειρία, οπότε κάναμε ανάλυση της επίθεσης του Κατσόνη για να προσδιορίσουμε τη θέση, γιατί δεν ήταν εύκολο. Είναι η κόρη μου η Αγάπη, η οποία ασχολείται, σπουδάζει ψηφιακές τέχνες και το προσεγγίζει πιο καλλιτεχνικά το θέμα, είναι και πιλότος.
Και είναι και ο Άρης ο Μπιλάλης, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με την ναυτική ιστορία και τώρα είναι και στην Κρήτη, κάνει διακοπές. Κύριε Θοκταρίδη, ετοιμάζετε έτσι και κάποια επόμενη αποστολή, γιατί μας είπατε ότι το συγκεκριμένο ναυάγιο το βρήκατε με την τρίτη φορά. Τα υπόλοιπα δύο που προέκυψαν στην έρευνά σας, σκοπεύετε να βυθίσετε έτσι πάλι αυτό το ρομπότ και να τα περιεργαστείτε με το δικό σας τρόπο? Έχουμε μια λίστα μερικών πλοίων και όταν μας το επιτρέψει ο ελεύθερος χρόνος που μπορεί να έχουμε, ή ο καιρός και μπορούμε να ταξιδέψουμε, το κάνουμε. Αλλά δεν λειτουργεί πολύ προγραμματισμένα, λειτουργεί πιο ερασιτεχνικά, θα έλεγα, καθότι είναι μια ευχάριστη ασχόληση με την πολύ ωραία ναυτική ιστορία. Για μας είναι πολύ βασικό να ταξιδεύουμε στο παρελθόν μέσα από αυτά τα αρχεία και η ιστορική έρευνα είναι πάρα πολύ σημαντική, ιδιαίτερα όταν είναι από πρωτογενείς πηγές, από τα πρωτότυπα αρχεία, γιατί γίνεται διασταύρωση πληροφοριών. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή επιτυχία στους επόμενους σχεδιασμούς και εδώ είμαστε να επικοινωνήσουμε και πάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εκ μέρους της ομάδας και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Τους.